Αρχαία Αίγυπτος. Ιατρική. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήξεραν τρεις μεθόδους θεραπείας. Την χειρουργική, την φαρμακευτική και την μαγική. Στη χειρουργική περιλαμβάνονταν εγχειρήσεις. Τα οστά και οι αρθρώσεις έμπαιναν στη θέση τους, τα τραύματα επιδένονταν και οι βασικές αρχές για την αποστήρωση ήταν γνωστές. Τα σπασμένα πόδια τοποθετούνταν σε νάρθηκες και χρησιμοποιούνταν καλάμια ως σωλήνες, τυλιγμένα σε λινό ύφασμα για τεχνητή διατροφή. Χρησιμοποιούσαν ακόμα και την γέφυρα των δοντιών. Τοποθετούσαν παλιά δόντια στην τρύπα που υπήρχε μεταξύ δύο υγιών δοντιών και τα έδαιναν με χρυσό σύρμα. Η φαρμακευτική θεραπεία περιελάμβανε συνταγές χυμών, αλυφών, σκονών, ακόμα και υπόθετα. Άναβαν σκόνες και από τον καπνό έκαναν εισπνοές. Στην μαγική θεραπεία χρησιμοποιούνταν μαγικές επικλήσεις ή κάποια άλλα τεχνάσματα που ενώ φαίνονταν μαγικά, εξηγούνται εύκολα από ιατρική άποψη. Για παράδειγμα, οι γιατροί ζωγράφιζαν μία θεϊκή μορφή στο χέρι ενός ασθενούς και του έλεγαν να γλύψει την εικόνα. Αυτές οι θεϊκές μορφές θα έπρεπε να ζωγραφίζονται με κάποιο υγρό φάρμακο αντί για μπογιά. Αρχαία Αιγύπτος.